Περνάμε στον κύριο Νίκο Βρέτζελο, πρώτο αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αμέσως μετά τη σύνδεση από τον Υπουργό και τις απαντήσεις που έχει να δώσει στα ερωτήματα που τέθηκαν. Κύριε Βρέτζελο, μας ακούτε? Καλωσορίζω και εγώ τον Υπουργό και όλους τους Προέδρους. Καταρχήν, προέρχομαι από τις σχολές οδηγών. Θα ξεκινήσω με ένα γενικό θέμα. Υπάρχει πρόβλεψη και καλώς υπάρχει για τους εργαζόμενους, αν είναι κάποιος πιθανό κρούσμα, να κάτσει 14 μέρες σπίτι του και να πληρώνεται κανονικά. Δεν υπάρχει όμως αυτή η πρόβλεψη για τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι και το κύριο κομμάτι των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε, που ένας, αν είναι πιθανό κρούσμα και κάτσει σπίτι του, δεν έχει από πουθενά, δεν υπάρχουν έσοδα ή θα αναγκαστεί να αποκρύψει ότι είναι κρούσμα και να κυκλοφορεί διασπείροντας τον ιό. Να προχωρήσω σε κάποια κλαδικά θέματα για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Οι εκπαιδευτές οδηγών δεν γίνεται να μπουν στο πρόγραμμα, γιατί εμείς από το 18 και αρχές του 19 δεν μπορούσαμε να κάνουμε εξετάσεις, γιατί υπήρχε το πρόβλημα τότε με τις εξετάσεις για τις σχολές οδηγών. Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε, με αποτέλεσμα ο τζίρος μας το 2020 να φαίνεται αυξημένος, γιατί το 19 δεν δουλεύαμε. Έτσι, οπότε μένουμε εκτός. Μένουμε εκτός γιατί γίνεται σύγκριση μεταξύ δύο τριμήνων. Του τριμήνου του 19, του πρώτου τριμήνου με το τρίμηνο του 20. Οπότε φαινόμαστε σύν, δεν μπορούμε να μπούμε. Για τις Κυριακές, εμείς σαν κλάδος μας έχετε εντάξει όπως τα εμπορικά καταστήματα και οι Κυριακές δεν μπορούμε να δουλέψουμε, ενώ είμαστε παροχή υπηρεσιών. Και λόγω του κορονοϊού τώρα, στις αίθουσες για τα θεωρητικά μαθήματα δεν επιτρέπεται να βάζουμε κόσμο, οπότε καλό θα ήταν για αυτή την εποχή τουλάχιστον να μπορεί να διευρυνθεί το ωράριο, να μπορούμε να δουλέψουμε και τις Κυριακές για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές φορές παραπλανητικές διαφημίσεις και λένε ότι ένα δίπλωμα στοιχίζει πολύ φθηνά και στο τέλος ο καταναλωτής το πληρώνει πολύ ακριβότερα. Θα θέλαμε να υπάρχουν έλεγχοι από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει μελέτη από πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ελάχιστο κόστος για την απόκτηση διπλώματος. Τέλος, θέλω να πω ότι πρέπει να βρεθούν, να δοθούν κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία για να αλλάξουμε το στόλο των οχημάτων μας ή με κάποιο leasing ή με κάποια απόσυρση, έτσι ώστε να πάμε σε οχήματα νέας τεχνολογίας, φιλικά προς το περιβάλλον. Και το τελευταίο, κίνητρα για δημιουργία ψηφιακών υποδομών για τις σχολές οδηγών, δηλαδή να κλείνονται ραντεβού εξ αποστάσεως, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην ίδια σφορά του ιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.